وعلى الاستاد الاولمبي تمكن منتخب اليونان امس من الفوز على منتخبنا القومي لكرة القدم بستة اهداف مقابل هدف واحد، احرزه مجدي عبد الغني في الدقيقة 69 من المباراة من كرة قوية من مسافة 20 ياردة، وذلك في مباراة حضرها 2500 متفرج واذيعت على الهواء مباشرة في التلفزيون اليوناني. وقد ظهر منتخبنا القومي بمستوى طيب في الشوط الاول، الا انه تقهقر للدفاع فاحرز اللاعب اليوناني تاخوليدس هدف اليونان الاول في الدقيقة 8 من الوقت المحتسب بدل الضائع، وانتهى الشوط الاول 1-0 لليونان. في الشوط الثاني تمكن اللاعب سرافكوس من تسجيل 5 اهداف لليونان، منها 3 ضربات جزاء ضد منتخبنا القومي هذا، وقد طرد حكم المباراة ابراهيم حسن للخشونة في الشوط الثاني، ورغم ان ضربتين من ضربات الجزاء مشكوك تماما في صحتهما، الا ان ذلك لا ينفي عن منتخبنا القومي انه بدا مهلهلا في الشوط الثاني، واصبح الطريق الى مرماه هو اسهل شيء يفعله لاعب اليونان، بل ان اليونانيين توجوا معظم هجماتهم اما بهدف او بضربة جزاء. جدير بالذكر ان اتحاد الكرة سوف يجري تحقيقا حول هذه الهزيمة. على الجانب الاخر فقد برر محمود الجهري الهزيمة بحالة الاحباط التي يمر بها الفريق بعد كأس العالم، كما ان الحكم كان متجاوزا في بعض قراراته. Δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα ο Παπαδόπουλος, μπάλα πηγαίνει αριστερά στο Μανολά, αλλά στην βγάζει πλάγια. Και ο Κουσουλάκης σε μια προσπάθεια να ξεκολλεί την μπάλα, γυρίσει όμως ο Τσιαντάκης και έγινε χέρι, ναι. Ένα τρίτο πέναλτι, τρίτο και αυτό με το Σαραβάκο και εδώ, και γίνεται 5-1. Εδώ ο Μπορμπότης, ναι, ο Καραπιάλης, ο Σαραβάκος, ο Αγορογιάννης Σαραβάκος και το 6-1. Και 6-1 και Σαραβάκος. Έξανε αλλά με 3-4 φορές την μπάλα, δεν είναι στέκο. Και έγινε στην εκνοή του αγώνα, κοιτάξτε, η τελευταία παλιά είναι του Αγορογιάννη. Ο Σαραβάκος πάντα το προβέν, θα λέγαμε από κοντά. Τον Τσαλουχίδη που βρέθηκε ξανά σε μια θέση μέσα δεξιά, έξω δεξιά. Αλλά είναι στην κατοχή του Αποστολάκη. Δημητριάδης, Σαραβάκος, κάνει το σούτ και το 2-0, ένα πολύ ωραίο γκολ του Σαραβάκου. Εθνιδιάστηκε ο Σουμπέρ, δεν μπορούσε να αντιδράσει. Στην κατοχή του Αποστολάκη. Δημητριάδης, Σαραβάκος, κάνει το σούτ και το 2-0, ένα πολύ ωραίο γκολ του Σαραβάκου. Εθνιδιάστηκε ο Σουμπέρ, δεν μπορούσε να αντιδράσει. Αμπτελγκάνη το σούτ, ωραίο σούτ και πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο σούτ και πολύ ωραίο γκολ του Αιγύπτιου αρχηγού. 2-1 γίνεται το σκορ. Ο Σαραβάκος στο πέναλτι. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από τον Ανατολικό του Γιάκεν. Με δύναμη το σούτ δεν μπορεί βέβαια να αντιδράσει στους πολιτές ουδής τροματοφύλακες. Δυνατό το σούτ. Και γίνεται το σκορ 3-1 για την ελληνική ομάδα και ο Σαραβάκος θα χτυπήσει για μια άλλη φορά ένα πέναλτι. Είχε ευστοχήσει 2 λεπτά πριν όταν έκανε το 3-1. Θα δούμε πώς θα το χτυπήσει πάλι με δύναμη. Δεν αποκλείεται μάλλον με δύναμη. Ναι, με δύναμη και αυτό, αλλά και λίγο πλασέ. Σε γελάει το Σουμπέρ, το σκορ γίνεται 4-1. Και ένα τρίτο πέναλτι, τρίτο και αυτό με τον Σαραβάκο και γκολ και γίνεται 5-1. 4 γκολ του Σαραβάκου και για την ιστορία να πούμε ότι τα εισιτήρια του σημερινού αγώνα ήταν 1866. Εδώ ο Μπορμπόκης, ναι, ο Καραπιάλης, ο Σαραβάκος, ο Αγορογιάννης Σαραβάκος και το 6-1. Το 6-1 από τον Σαραβάκο. Ότι τα εισιτήρια του σημερινού αγώνα ήταν 1866. Εδώ ο Μπορμπόκης, ναι, ο Καραπιάλης, ο Σαραβάκος, ο Αγορογιάννης Σαραβάκος και το 6-1. Το 6-1 από το Σαραβάκο.